λεφτά. Μιλωνάς. Πού αλλού να πας? Πολύ καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στα Μυστικά των Γεύσεων. Σήμερα, Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, όπου είναι η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων στο κρεοπωλείο μας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να παρασκευάσετε και να μαγειρέψετε, όπως επίσης και να το συνοδεύσετε, το ρολό κοτόπουλο. Ένα προϊόν που το έχουμε σήμερα Παρασκευή αποκλειστικά από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, στην τιμή μόνο των 5 ευρώ. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της παρασκευής και στη συνέχεια του μαγειρέματος. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ρολό κοτόπουλο είναι τα εξής. Ένα κοτόπουλο 2 κιλά, ξεκοκαλισμένο, καπνιστό μπέικον από το κρεοπωλείο Μιλωνάς, ποικιλία τυριών με μοτσαρέλα γραβιέρα, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και μουστάρδα. Αφού είδαμε στην οθόνη τα υλικά που θα χρειαστούμε για να παρασκευάσουμε το ρολό, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Αφού δείξουμε πώς παρασκευάζουμε στο κρεοπωλείο μου το ρολό το κοτόπουλο, μετά θα πούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να το συνοδεύσουμε με ένα πολύ ωραίο ριζότο, το οποίο θα δείξουμε και τη διαδικασία του. Όπως βλέπετε μπροστά μας έχουμε ξεκοκαλισμένο ένα κοτόπουλο 2 κιλών και πάμε τώρα. Όπως έχουμε ξεκοκαλισμένο, το κόβουμε κομματάκια, μπουκίτσες. Και το βάζουμε μέσα στο μπολ. Έχουμε ξεκοκαλίσει το μπούτι, το φιλέτο, το στήθος του και όλα αυτά τα βάζουμε μαζί. Το μπούτι είναι πιο μαλακό και πιο γευστικό, αλλά το φιλέτο είναι πιο σταθερό κρέας. Οπότε χρειαζόμαστε και τους δύο μυς μέσα στο ρολό. Τώρα, αφήνουμε στην άκρη την πέτσα που θα τη χρειαστούμε στη συνέχεια και πάμε τώρα να ρίξουμε τα υλικά. Ρίχνουμε το τυρί, μοτσαρέλα και γραβιέρα, το μπέικον, στη συνέχεια θα το ρίξουμε αφού το ψιλοκόψουμε, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα . Το μπέικον είναι το χειροποίητο που κάνουμε εμείς στο κρεοπωλείο. Είναι πάρα πολύ αρωματικό και αυτό είναι που διαφοροποιεί το ρολό μας, ένα προϊόν που βάζουμε μέσα στο ρολό, το οποίο διαφοροποιεί το ρολό μας από όλα τα υπόλοιπα ρολό, είναι το συγκεκριμένο προϊόν που μπαίνει το καπνιστό, το χειροποίητο, το μπέικον. Τώρα, πάμε όλα αυτά τα υλικά να τα ανακατέψουμε. Εδώ, αφού τα ανακατέψουμε τα υλικά, όπως βλέπετε εδώ, αφού τα έχουμε ανακατέψει όλα τα υλικά και έχουν πάει παντού ή έχουν ανακατευθεί σωστά, πάμε να το γεμίσουμε. Το απλώνουμε και πάμε να το τυλίξουμε τώρα. Παίρνουμε εδώ αυτό εδώ το εργαλείο. Το βάζουμε μέσα, το σφίγγουμε και το ρολό μας είναι πανέτοιμο.
Όπως είδατε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρασκευάζουμε το ρολό το κοτόπουλο στο ακροπολείο μου. Τώρα, πάμε να το σοτάρουμε. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο από την εταιρεία Κατοίκου που βρίσκεται στην Αγριά. Και τώρα, ποια είναι η διαδικασία. Πάμε να το σοτάρουμε, να το σβήσουμε με λευκό κρασί και στη συνέχεια θα το βάλουμε, θα το τοποθετήσουμε μέσα στο ταψάκι μας, το οποίο το έχουμε λαδώσει, θα το κλείσουμε με λαδόκουλα και αλουμινόχαρτο. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, ο φούρνος πρέπει να είναι προθερμασμένος, θα μείνει για μία ώρα κλειστός μέσα στη λαδόκουλα, έτσι όπως θα το κλείσουμε με το αλουμινόχαρτο από πάνω, και στη συνέχεια μετά τη μία ώρα θα το ανοίξουμε και άρα 10 λεπτά θα το γυρνάμε, οπότε να πάρει από όλες τις πλευρές το χρώμα που θέλουμε και το ρολό μας στο κοτόπουλο θα είναι πανέτοιμο, θα είναι πολύ σωστά ψημένο και θα έχει βγάλει όλα τα αρώματά του. Στη συνέχεια θα σας δείξουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ριζότο, το οποίο θα έχει μέσα και μανιτάρια. Σας προτείνω σήμερα Παρασκευή που το ακροπολείο μας έχει μια μεγάλη γκάμα από προσφορές που θα σας πω και στη συνέχεια. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και όχι μόνο να σκεφτείτε να πάρετε ένα προϊόν από τις προσφορές μας μόνο για το Σαββατοκύριακο, να σκέφτεστε και πιο μελλοντικά, διότι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι πάρα πολύ κοντά, περίπου ένας μήνας. Ένας μήνας, 30 μέρες περίπου για να έρθουν τα Χριστούγεννα. Τώρα, θέλουμε να ροδίσει, να πάρει αυτό το χρυσαφή χρώμα η πέτσα από όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια θα το σβήσουμε με το λευκό κρασί. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε έτσι μια γεύση και εξωτερικά στην πέτσα. Φυσικά στο ακροπολείο μου δίνουμε και διάφορες μαρινάδες εξωτερικά, η οποία είναι μουστάρδα μέλι, είναι ντομάτα φτιμάρι με κόκκινη πιπεριά φλωρίνη. Όπως επίσης μπορούμε να κάνουμε και μια σάλτσα κρασιού. Μια τελευταία σάλτσα που έχουμε βγάλει είναι με σάλτσα κρασιού. Δηλαδή, μαρινάρεται απ' έξω η πέτσα, οπότε το ρολό το κοτόπουλο μένει όπως έχει μέσα στο εσωτερικό τη γέμισή του. Απλά δίνουμε μια επιπλέον γεύση εξωτερικά. Όπως βλέπετε, αρχίζει και παίρνει αυτό το χρυσαφή χρώμα η πέτσα και θα την κάνει πιο θραγανή. Τα προϊόντα που έχουμε σε προσφορά σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου θα τα δείτε και στην καρτέλα μας, είναι τα εξής. Μπουμπάρι γεμιστό 3,95, λουκάνικο 3,95, κοκορέτσι γαρδουμπάκι 5,98, αρνάκι, μπούτι ή χέρι γάλακτος από τη Βρύνενα 6,69, ρολό κοτόπουλο 5 ευρώ, μπιφτέκι μόσχου και ρολό κιμάς 6,90, χοιρινός λαιμός με οστό 3,95, χοιρινή τηγανιά απλή ή μαριναρισμένη 4,90, λάπα μοσχαρίσια 5,49, γαλοπούλα μπούτι 3,5 ευρώ, μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο καθαρισμένη 7 ευρώ μόνο, όπως επίσης και μοσχαρίσιο μπούτι από μοσχάρια Black Angus, επίσης 7 ευρώ. Όπως είδατε και στην καρτέλα, είμαστε με πλούσιες προσφορές σε πολλά είδη, τα οποία τα περισσότερα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε για Χριστούγεννα για το τραπέζι σας, είτε για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Το ρολό μας είναι σχεδόν έτοιμο εξωτερικά. Πάμε τώρα να το σβήσουμε με το λευκό κρασί, να του δώσουμε και το άρωμα από το λευκό κρασί. Μουσική
Οπότε περιμένουμε τώρα να φύγει το αλκοόλ και να το βάλουμε μέσα στο ταψάκι μας. Θα το καλύψουμε με λαδόκολλα βρεγμένη και με αλουμινόχαρτο από όλες τις πλευρές πολύ καλά. Το βάζουμε στο φούρνο, όπως είπαμε προηγουμένως, προθερμασμένο στο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Μετά τη μία ώρα το ανοίγουμε και ανά 10 λεπτά το γυρνάμε για να ροδοκοκκινήσει από όλες τις πλευρές. Και θα έχουμε ένα ρολό πολύ νόστιμο και πολύ καλό ψημένο. Ήρθε η ώρα να το βάλουμε στο ταψάκι. Όπως επίσης ρίχνουμε όλα τα υλικά, τα υγρά που είχαμε στο τηγάνι. Τώρα πάμε να το βάλουμε μια βρεγμένη λαδόκολλα. Τώρα, αν έχετε γάστρα, το βάζετε στη γάστρα, το κλείνετε το καπάκι και τέλος. Αυτό φυσικά το σημείο μπορείτε να έχετε μέσα και πατάτες, να το κάνετε ρολό κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Νομίζω αυτό το έχουμε δείξει σε προηγούμενη εκπομπή. Πάμε να το κλείσουμε καλά με αλουμινόχαρτο. Και πάμε να το βάλουμε στο φούρνο, όπως είπαμε προηγουμένως, για μία ώρα κλεισμένο έτσι όπως το έχουμε στους 180. Πάμε να δούμε στη συνέχεια τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ριζότο και επανερχόμαστε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ριζότο με μανιτάρια είναι τα εξής: 400 γραμμάρια ρύζι για ριζότο, ένα ποτήρι λευκό κρασί, κρόκο κοζάνης, τριμμένη παρμεζάνα, μανιτάρι, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, φρέσκο βούτυρο και ζωμό κότας. Αφού είδαμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ριζότο, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πρώτα, θα ξεκινήσουμε να σοτάρουμε το μανιτάρι και το κρεμμύδι. Βάζουμε φρέσκο βούτυρο. Περιμένουμε να λιώσει λίγο το βούτυρο. Γενικά το βούτυρο όταν λιώνει βγάζει πολύ ωραίο άρωμα. Θέλουμε τώρα να σοτάρουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, το κρεμμύδι και τα μανιτάρια και στη συνέχεια, αφού τελειώσουμε με το σοτάρισμα αυτών των δύο προϊόντων, τότε θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία μαζί με το ριζότο. Πάμε τώρα, αφού το κρεμμυδάκι έχει αρχίσει και μαλακώνει, πάμε να προσθέσουμε και το μανιτάρι. Έχουμε και το κοινό που μας αποθεώνει. Οπότε, περιμένουμε σε λιγότερο από λεπτό να μαλακώσει και το μανιτάρι και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία μαζί με το ριζότο. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ριζότο άλλη μια φορά και επανερχόμαστε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ριζότο με μανιτάρια είναι τα εξής: 400 γραμμάρια ρύζι για ριζότο, ένα ποτήρι λευκό κρασί, κρόκο κοζάνης, τριμμένη παρμεζάνα, μανιτάρι, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, φρέσκο βούτυρο και ζωμό κότας. Οπότε, το κρεμμύδι και το μανιτάρι έχει φτάσει στο σημείο που θέλουμε, έχει φύγει και το φρέσκο βούτυρο, οπότε πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με το ριζότο. Βούτυρο, βάλαμε αρκετό, θα χρειαστούμε λίγο ακόμα προς το τέλος φυσικά. Είναι ένα πολύ νόστιμο και πολύ ωραίο συνοδευτικό. Και πάμε να προσθέσουμε
τώρα μέσα στο τηγανάκι μας και το ριζότο. Τώρα, πώς έχει διαδικασία. Αρχίζουμε να σοτάρουμε το ριζότο μαζί με το φρέσκο βούτυρο που έχουμε βάλει και περιμένουμε τώρα το ρύζι από το ριζότο να αρχίζει να παίρνει αυτό το χρυσαφή χρώμα. Όταν πάρει το χρυσαφή χρώμα που θέλουμε, αρχίζει να κυτρινίζει λίγο, τότε θα πάμε στη διαδικασία να το σβήσουμε με λευκό κρασί, στο οποίο μέσα στο λευκό κρασί έχουμε ρίξει κρόκο κοζάνης. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, το λευκό κρασί, πολύ έντονη μυρωδιά, σύν το κρόκο κοζάνης που παίρνω ότι είναι ένα πολύ υγιεινό προϊόν που γίνεται αποκλειστικά στην Κοζάνη, θα δώσει ένα πολύ ωραίο άρωμα μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο ριζότο. Όπως βλέπετε στα πλάνα σας, αρχίζει το ριζότο και παίρνει αυτό το χρώμα που θέλουμε, το χρυσαφί. Το θέμα είναι όλο να πάρει το ίδιο χρώμα. Και στη συνέχεια, αφού το σβήσουμε με το λευκό κρασί, τότε θα πάμε σιγά σιγά να ρίχνουμε μέσα το ζωμό κότας. Ζωμός κότας, τι είναι, βράζουμε ένα κοτόπουλο μαζί με το νερό του, ρίχνουμε το αλατάκι του, βγάζουμε το κοτόπουλο και αυτό που μας μένει μέσα είναι ο ζωμός από την κότα μας. Είτε μπορεί να γίνει με κόκαλα από κότα, μπορεί να γίνει με ζωμό έτοιμο από κότα, οπότε δεν είναι κάτι που να σκέφτεστε πώς θα κάνετε το ζωμό κότας. Τώρα, το ριζότο έχει αρχίσει και παίρνει, είναι η στιγμή που πρέπει να προσθέσουμε μέσα το κρεμμύδι που είχαμε σουτάρει προηγουμένως μαζί με τα μανιτάρια και πρέπει συνέχεια να το ανακατεύουμε. Και τώρα πάμε να ρίξουμε το λευκό κρασί. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Τώρα που έχει πέσει το λευκό κρασί μαζί με το κρόκο κοζάνης, έχει δώσει στο ριζότο, αυτό εδώ, στο ρύζι από ριζότο, αυτό το χρυσαφή χρώμα. Περιμένουμε να εξατμιστεί όλο το αλκοόλ και στη συνέχεια έχουμε δίπλα μας το ζωμό κότας που θα αρχίσουμε να το προσθέτουμε σιγά σιγά. Τώρα η αναλογία πως πάει, 400 γραμμάρια ρύζι για ριζότο αντιστοιχεί με 1 λίτρο νερό, αντίστοιχα ζωμό κότας. Έχει πάρει το ιδανικό χρώμα, είμαστε στην κατάλληλη στιγμή που αρχίζουμε τώρα να το μπερδεύουμε μαζί με τα υγρά. Ρίχνουμε ζωμό κότας, ανακατεύουμε. Χυλώνει, εξατμίζεται, προσθέτουμε. Και θα το φτάσουμε στο σημείο που εμείς οι ίδιοι θέλουμε και προτιμάμε. Απλά πρέπει να είσαι σε αυτό το σημείο από πάνω, να μην σου κολλήσει το ρύζι. Τώρα, έχουμε ρίξει και τα υγρά από το ζωμό κότας. Τώρα, ο κρόκος κοζάνης, το λευκό κρασί, όλα αυτά τα υλικά, πραγματικά, κινούνται μέσα εδώ και δίνουν τα αρώματά τους, το κάθε ένα ξεχωριστά φυσικά. Είμαι σίγουρος ότι όταν το τολμήσετε και εσείς στο σπίτι σας, αυτά τα αρώματα που μου έρχονται αυτή τη στιγμή θα τα νιώσετε και εσείς, θα τα μυρίσετε.
Όπως βλέπετε, προσθέτουμε συνέχεια το ζωμό κότας, ανακατεύουμε. Αυτή είναι όλη η διαδικασία, θέλει περίπου 20 λεπτάκια για να έχουμε ένα πολύ ωραίο ριζότο. Τώρα, είμαστε στο τέλος της διαδικασίας, περιμένουμε τώρα, όπως βλέπετε στα πλάνα, να τραβήξει και λίγο ακόμα τα υγρά του. Τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε βγάλει το ρολό, έχει περάσει η ώρα, το ρολό το κοτόπουλο έχει ψηθεί σωστά, όπως βλέπετε εσείς, μία ώρα στο φούρνο προθερμασμένο, κλειστό, μετά το ανοίξαμε, πήρε το χρώμα του εξωτερικά. Οπότε, πάμε κιόλας να το βάλουμε στην πιατέλα. Θα ρίξουμε και λίγο το ζουμάκι που έχουμε από το ίδιο το ρολό από πάνω. Και τώρα, το ριζότο μας και αυτό είναι πανέτοιμο. Έχει τραβήξει τα υγρά του. Κλείνουμε το μάτι, το κατεβάζουμε από το μάτι. Προσθέτουμε λίγο ακόμα φρέσκο βούτυρο, τώρα που έχει κατέβει. Ρίχνουμε και την τριμμένη παρμεζάνα και πάλι το ανακατεύουμε. Να ρίξουμε και άλλη τριμμένη παρμεζάνα. Όπως βλέπετε, το ανακατεύουμε συνέχεια. Θέλουμε να χυλώσει, να πάρει αυτήν εδώ τη μορφή όπως βλέπετε. Το δοκιμάσουμε και λίγο. Ένα άρωμα, πραγματικά τα αρώματα του είναι τέλεια. Ο συνδυασμός με κρόκο κοζάνες, κρασί, φρέσκο βούτυρο, μανιτάρια, έχουμε ένα καταπληκτικό ριζότο. Το οποίο μπορείτε να έρθετε να το δοκιμάσετε και στο μαγειρίο μας, όπου το έχει επιμεληθεί αποκλειστικά ο φίλος μας ο Χρήστος, που είναι και ο μάγειρας του μαγειρίου μας. Πάμε τώρα να το βάλουμε στην πιατέλα. Είναι ένα φαγητό πάρα πολύ εντυπωσιακό, και το ρολό από μόνο του, αλλά και με το ριζότο το συγκεκριμένο που έχουμε κάνει. Όπως βλέπετε και εσείς στα πλάνα σας, και λίγο τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Ένα φαγητό μπορεί πολύ άνετα να το πάρετε σήμερα Παρασκευή, που έχουμε τις μεγάλες εκπτώσεις στο ακροπολείο μας, το ρολό το κοτόπουλο που το έχουμε μόνο 5 ευρώ το κιλό, να το αποθηκεύσετε στην κατάψυξή σας και να κάνετε ένα τέτοιο πολύ ωραίο φαγητό τα Χριστούγεννα ή ακόμα και την Πρωτοχρονιά. Οπότε, εμείς από εδώ από το μαγειρίο Μιλωνάς, με ένα ρολό κοτόπουλο και με ριζότο με μανιτάρια, σας ευχόμαστε καλή σας όρεξη. Στο μαγειρίο Μιλωνάς κυριαρχεί η γεύση. Οι μερίδες είναι πλούσιες και χορταστικές, μαγειρεμένες παραδοσιακά με αγνά υλικά. Τηλέφωνο παραγγελιών 2421041100. Και τώρα, για ευκολία των πελατών μας, στα καταστήματα Μιλωνάς πληρώνεται και με χρεωστική κάρτα.